Πώς έτσι έχετε μέσα στο μυαλό σας, πώς έχετε ζήσει εσείς την Παναγία των Παρισίων? Για άλλους είναι μια εικόνα τουριστική, για κάποιους από εμάς είναι κάτι που έχουμε δει μόνο στην τηλεόραση. Πώς είναι για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει στο Παρίσι, τι συμβολίζει ακριβώς? Κοιτάξτε, καταρχήν όταν πας στο Παρίσι, οι τουρίστες πάνε για να δουν την Παναγία των Παρισίων. Όσοι ζουν όμως εκεί, είναι κάτι πέρα από τον τουρισμό. Γιατί? Γιατί συνδυάζει, πέρα από την αρχιτεκτονική ομορφιά, είναι ένα σημείο αναφοράς. Γεωγραφικό μεν σημείο αναφοράς, αλλά μοιραία, άμα το ψάξει κάποιος, αλλά ακόμη και ασυνείδητα, είναι ένα σημείο αναφοράς της ιστορίας και του πολιτισμού και της θρησκείας της Γαλλίας. Χτίστηκε το 1163 από τον τότε Πάπα και επίσης τον βασιλιά του, τον Λουδοβίκο τον 7ο. Έφερε, ένωσε το μικρό νησάκι του Σαν Λουί με την χώρα, την υπηρετική χώρα που λεγόταν τότε Παρίσι και ξεκίνησε αυτή η Μεγάλη Γαλλία. Αλλά τότε ήταν κάτι το μικρό. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν η εξάπλωση της Γαλλίας, έγινε μεγάλη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε νεωτερική Ευρώπη, νεωτερική ζωή. Άρα λοιπόν είναι ένα σύμβολο στο οποίο οι Γάλλοι έχουν αναποθέσει τις θρησκευτικές τους, τις πολιτιστικές και τις εθνικές τους ρίζες. Και είδαν αυτό το σύμβολο να καίγεται, να καταστρέφεται σε πάρα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά του σημεία. Άρα ο συμβολισμός είναι πολύ βαθύτερος. Ναι, είναι γενικότερα συμβολίζει τη Γαλλία αυτό δηλαδή. Λέμε. Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που και εγώ όταν μαζεύτηκε κόσμος πάρα πολύ μέσα, εγώ ήμουν απ' έξω και μέσα, ναι, ναι. Έκαναν παράκληση. Άρα λοιπόν, αυτό βγαίνει αυθόρμητα. Δεν είναι οργανωμένο. Έχει να κάνει αυτό ακόμη και με το ασυνείδητο του πολιτισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό που λέτε. Είναι το ασυνείδητο του πολιτισμού για τους Γάλλους και γενικότερα για όλους εμάς. Αυτό πιστεύω ότι κλονίζεται. Ότι συνδέουμε τον πολιτισμό, συνδέουμε την Ευρώπη με κάποια σύμβολα. Έτσι λειτουργεί το μυαλό μας. Όταν λοιπόν ένα από αυτά πάει να υπάρχει, αλλάζει, καταστρέφεται, είναι πολύ, πολύ βαθύτερο αυτό που μας συμβαίνει, νομίζω, ακόμα και σε εμάς που δεν είμαστε Παριζιάνοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχει να κάνει με τον πολιτισμένο άνθρωπο και τον άνθρωπο που πιστεύει ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι και μπορεί να είναι ένα, αν θέλετε, κινητήριος δύναμη για να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη, ποιοτικότερη ζωή. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Γύρω μου, το πρώτο ερώτημα που έθεταν οι φίλοι, αλλά γνωστοί και άγνωστοι, οι γείτονες, ήταν τρομοκρατική πράξη. Σκεφτείτε, αδιανόητο για μένα, εγώ είμαι γύρω στα 25 με 30 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια. Πριν 15 χρόνια. Ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κάποιος τη φθορά αυτών των μνημείων, τα θεωρούσε σχεδόν αιώνια, αθάνατα και άφθαρτα. Και επίσης αδιανόητο ότι ένας τρομοκράτης θα άγγιζε αυτά τα σύμβολα τη στιγμή που τόσοι πόλεμοι είχαν δημιουργήσει μια προστασία γύρω από αυτά τα σύμβολα. Και αυτό πολύ βασικό. Βέβαια δεν ξέρουμε αν έγινε τρομοκρατική πράξη. Όλοι λένε ότι ήταν ένα ατύχημα. Εσείς που παρακολουθείτε με μεγαλύτερη άνεση από εμάς τα γαλλικά ΜΜΕ, τι βλέπετε, το ύφος τους, τις πληροφορίες? Εγώ νομίζω είναι φιδωλοί οι Γάλλοι μέχρι στιγμής. Είναι φιδωλοί γιατί ακριβώς έχουν αυτό που λέμε οικονομία του λόγου. Επίσης δεν ανακοινώνουν κάτι πριν το αναλύσουν μέχρι σε σχάτων. Παρόλα αυτά, και ο Μακρόν μπήκε σε μια διαδικασία πολύ γρήγορα να αποκλείσει το τρομοκρατικό χτύπημα. Πιθανότατα επειδή αυτό, η φημολογία θα ήταν εξαιρετικά έντονη αν δεν το έκανε. Λέτε ότι είναι ύποπτο. Ναι. Για πολλούς Γάλλους είναι ύποπτο αυτή η βιασύνη. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει μια τάση να αποφεύγονται και να αποκρύπτονται αν είναι δυνατόν κάποιες τέτοιου είδους δράσεις για να μην έρθει μετά από αυτό που έγινε, αν θέλετε, με τον Αυστραλό που έγινε στην Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό κτλ. Να αποφεύγονται μαζικές αντιδράσεις και να αποφευθεί βέβαια αυτός ο πόλεμος της σύγκρουσης των πολιτισμών που έχει αναγγείλει ο Σάμουελ Χάμιλτον και που κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχει σιγά σιγά, έστω και υπόγεια. Βέβαια δεν σημαίνει, αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι έγινε τρομοκρατική ενέργεια, όμως σας λέω ο κόσμος
το αντιμετωπίζει με δυσπιστία, ακριβώς γιατί λέει ότι υπάρχει πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Και αυτό το ενδεχόμενο είναι κάτι που δεν ήταν διανόητο παλιότερα. Μάλιστα. Το θέλω να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω αυτό που είπατε ότι είναι ύποπτο και ότι δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Και εμείς βάσει της κοινής λογικής σκεφτόμαστε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί καμία έρευνα. Πάνω στα αποκαίδια γίνεται όλη αυτή η... γίνονται όλες αυτές οι εικασίες. Εκτός αν κάποιος με μεγάλη βεβαιότητα είπε ότι πρόκειται για ατύχημα. Είναι, υπάρχει ένα σημείο που δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά ως προς την άμεση διάψευση. Το παρακολουθούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δαβέτα, για την εικόνα που μας δώσετε και το κλίμα. Ξέρετε ότι όσο και να καθυστερήσει κάποια ανακοίνωση, εάν είναι να γίνει η ανακοίνωση, θα γίνει από σήμερα. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα. Γεια σας.